εδώ η μάχη εκτός από τη Βουλή που βάζει το ζήτημα με τις ερωτήσεις που έχει κάνει το κόμμα και φυσικά θα τη δώσουμε σε όλα τα επίπεδα. Ένα πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή να χαθεί όχι μία θέση από τις χίλιες, γιατί πλέον οι απολύσεις είναι μαζικές, οι παραιτήσεις είναι μαζικές στο σύστημα υγείας, οι συνταξιοδοτήσεις είναι μαζικές, άρα οι ελλείψεις κορυφώνονται και είναι πλέον επικίνδυνες και το ξέρετε πολύ καλά σε όλο το, για την υγεία του λαού μας. Δεν πρέπει να χαθεί καμία από αυτές τις εξειδικευμένες ουσιαστικά με πολύτιμη πείρα, γιατί η μάχη και η πείρα που αποκτήσατε για να κάνει με μια πανδημία που γνώρισε πρώτη φορά η γενιά μας. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή στη λογική του αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να ικανοποιηθεί το αίτημα της πλήρους ένταξης χωρίς συμβάσεις ομοιρίας, μόνιμη, σταθερή και με μισθούς που να καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες. Γιατί έχει και αυτό σημασία, ένα στοιχείο θα σας δώσω μόνο. Γιατί πρέπει να αγριέψουμε και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας έχει σε αυτήν την κατάσταση. Και οι εξελίξεις οι γενικές έχουν σχέση με την κατάσταση και τη δική σας και των υπόλοιπων εργαζομένων. Κοιτάξτε ένα στοιχείο. Όχι χίλιοι, 35.000 υγειονομικοί που λείπουν χωρίς αυτές τις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις στο σύστημα υγείας. Όλοι οι υγειονομικοί, ας το πούμε έτσι, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί κτλ. Σε όρους δημοσιονομικούς αφορούν 1 δισεκατομμύριο από τον προϋπολογισμό. Όσο είναι μία φρεγάτα που στέλνουν σήμερα στη Γάζα για να σφάζουν το λαό της Παλαιστίνης για να συμμετέχουν στο δολοφονικό σχηματισμό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 δισεκατομμύρια δίνουν παραπάνω στο ΝΑΤΟ από όσο είναι οι συμβατικές υποχρεώσεις. 15 δισεκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους, αυτούς που δεν ξέρουν τι βγάζουν. Τα μεγαθύρια. 150-200 επιχειρήσεις μιλάμε για αυτό το πράγμα. Άρα ποιος μπορεί να ανεχθεί αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ή όχι για να προσληφθούν άμεσα οι 35.000 που λείπουν και όχι οι χίλιοι, για να καλυφθεί το δικαίωμα της πρόσβασης συνολικά του λαού μας στην υγεία απέναντι σε πανδημίες, απέναντι σε όλα τα ζητήματα και να λυθεί το ζήτημα του περίμενε στα χειρουργεία, να λυθεί το ζήτημα του δεν έχω λεφτά να πάω στο ιδιωτικό και να λυθεί μια και καλή μάχη για αυτήν την προοπτική, χωρίς καμία ανοχή ούτε για τις σχέσεις εργασίας, ούτε για το μισθό, γιατί ξέχασα να πω ότι το 1 δισεκατομμύριο αφορά τους 35.000 προσλήψεις, 20% όπως είναι ουσιαστικά οι διεκδικήσεις του φορέα σας, του φορέα των υγειονομικών στους μισθούς, συν το 13ο-14ο μισθό. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι τα μεγέθη έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ο πλούτος που παράγεται είναι απίστευτος και αν δεν δώσουμε μάχη για τις ζωές μας, για την υγεία του λαού μας, για το μισθό μας, θα τους αφήσουμε περισσότερα περιθώρια να μας τσακίσουν για να πάρουν περισσότερα όπλα, για να δώσουν περισσότερα δισεκατομμύρια σε μερικές τσέπες παράσιτα που λέμε στην οικονομία. Αυτή είναι η μάχη που δίνεται. Όσο εμείς δεν διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν, τόσο αυτοί θα τα παίρνουν για να λύνουν ζητήματα που αφορούν συνολικά την κυρίαρχη αστική τάξη της χώρας μας, τις παρεμβάσεις στους πολέμους και τις ανάγκες τους για κερδοφορία μέσω της χρηματοδότησης από τα δικά μας τα λεφτά. Γιατί ο προϋπολογισμός του κράτους τώρα συζητιέται αυτό το μήνα και πάλι έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Γι' αυτό και η δική σας μάχη, εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να γίνει μάχη του λαού, όλων των σωματείων, των εργατικών, όλου του λαού, τους φορείς οργάνωσής του και να μεταφραστεί σε μεγάλη πίεση μέσα σε αυτούς τους σταθμούς τον προϋπολογισμό σε ένα μήνα που θέλουμε ουσιαστικά να αποσπάσουμε αυτή τη δυνατότητα και στο ζήτημα υγείας αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν θα σταματήσουμε μέχρι αυτή η μάχη να φτάσει στο τέλος της που σημαίνει την κάλυψη των αναγκών του λαού μας στην υγεία. 35.000 σημαίνει αυτό, 40.000 σημαίνει. Είναι ψίχουλα σε σχέση με τα λεφτά που μαζεύουν από τις τσέπες μας και αν δεν τα διεκδικήσουμε θα τα διαθέσουμε όπως είπαμε εκεί που θα τα διαθέσουμε.